Ελληνικό κράτος, θέλοντας να αναβαθμίσει την ποιότητα των υπηρεσιών του, παρουσιάζει το Savoir Vivre του Δημοσίου. Ένα εγχειρίδιο καλών τρόπων που θα ανεβάσει την εικόνα του δημόσιου τομέα σε άλλο επίπεδο. Παράδειγμα, εργάζεστε στην εφορία και ένας πολίτης γίνεται εκνευριστικός. Αντί να του απαντήσετε «Άντε και γαμίσου ρε αρχίδι», θα του πείτε «Θα είχατε την ευγενή καλοσύνη να συνουσιαστείτε αξιότιμη γενετική αδένα ανδρός». Αν κάποιος πολίτης απαιτεί να κάνετε πιο γρήγορα, μην του απαντάτε «Μήπως να στήσουμε και κανένα κ***λο ρε ψηλέ». Αλλά «Μήπως θα επιθυμούσατε αγαπητέ μέγα το δέ μας κύριε να σας προσφέρουμε τα οπίστια μας προς διακόρευση δια της οσφιοκάμψεως». Εάν ο προϊστάμενος σας κάνει παρατήρηση γιατί αργήσατε, μην του πείτε «Χίσε με και ακόμα καφέ δεν ήπια», αλλά «Αφοδεύσατε επί εμού, αγαπητέ Αυνάνα. Δεν έχω λάβει το ρόφημα καφεκόπων μου μέχρι τις παρούσεις». Εάν κάποιος σας ρωτήσει πού να αρχιοθετήσει ένα έγγραφο, μη του πείτε «Βάλτο στο π***ο σου», αλλά «Τοποθετήσατε το επιμελώσει στον προκτό σας, αγαπητέ συνάδελφε». Σε περίπτωση που ένας άλλος υπάλληλος προσπαθήσει να σας φορτώσει τη δικιά του δουλειά, μην του πείτε «Βρε δε γνιέσαι να σπρίσεις λουφαδόρε», αλλά «Μήπως να συνουσιαζώσουν για να αποκτήσεις λευκότερη επιδερμίδα, ο οκνηρέ συνάδελφε». Τέλος, εάν ένας δυσαρεστημένος πολίτης σας απειλήσει με αναφορά στον διευθυντή σας, μην του πείτε «Θα μου κλάσεις μια μάντρα αρχίδια παλιωμαρκα», αλλά «Οι περιφραγμένοι μου γεννητικοί αδένες αναμένουν υπομονετικά να τους αερίσετε, αγαπητέ παλαιέ Αυνάνα». Επιτέλους, λίγη ποιότητα στο δημόσιο. Savoir vivre του δημοσίου. Γιατί τα πάντα είναι ζήτημα καλών τρόπων.